Μπορεί το αρμόδιο Υπουργείο να τοποθέτει σε ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών τόσο μόνιμων όσο και αναπληρωτών στα χανιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όμως δραματικά παραμένουν τα κενά σε θέσεις τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Ο ΣΕΠΕ εντοπίζει τουλάχιστον περισσότερες από 270 κενε θέσει σε νηπιαγωγία και δημοτικά στο νομό. Πάνω από 200... 70 είναι τα κενά που αυτή τη στιγμή καταγράφονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευση Σχολικέ Μονάδε, ενώ την ίδια ώρα διαψεύδονται από την ίδια τη Διευθύντρια Εκπαίδευση ότι τα σχολεία μα λειτουργούν ομαλά. Όταν τα ολοήμερα δεν θα λειτουργήσουν κατά την έναρξη των μαθημάτων, όταν οι σχολικέ μα μονάδε με ανακοινώσει προ του γονεί θα σταματούν τη λειτουργία στου 12 και 25 και στι 11 και μισή, όταν Έχουμε γονεί οι οποίοι παρακαλούν να πάρει το παιδί τους παράλληλη στήριξη, την οποία ε, έχει γνωματεύσει το ΚΕΣΥ, το αρμόδιο όργανο, όταν αυτή τη στιγμή πάνω από 170 είναι αυτές οι οικογένειες οι οποίες τα παιδιά τους χρειάζονται ειδική υποστήριξη μέσα στη σχολική μονάδα. Να αερεώσουν τα τμήματα και όχι αυτό που βιώνουμε τα 25 τμήματα και οι συγχωνεύσεις. Να καλυφθούν όλα τα κενά σε αναγκαίο προσωπικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, βοηθητικό, που αυτή τη στιγμή στο νομό μας μόνο στην πρωτοβάθμια ξεπερνούν τα 260, από τα οποία τα 163 αφορούν μόνο σε παράλληλες στηρίξεις. Πέρα από τα επικοινωνιακά του Υπουργείου που πανηγυρίζει για τους διορισμούς ή για την έγκαιρη πρόσληψη των αναπληρωτών, το γεγονός ότι έχει αφήσει χωρί ε, χωρίς ε, βοήθεια τα παιδιά που έχουν εγκεκριμένε ε, υποστηρικτικέ δομέ, ακόμα και σχολικοί νοσηλευτέ δεν έχουν έρθει ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Μιλάμε για ε, παιδιά τα οποία κινδυνεύει η ζωή του. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα γυμνάσια και τα λύκεια. Με τον πρόεδρο τη Ελμένα επισημαίνει πω το Υπουργείο επιχειρεί να μπαλώσει την κατάσταση με τμήματα έω και 28 μαθητών. Ξεκινούν και με τεράστια με χαόδη κενά. Για παράδειγμα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Χανιά έχουμε τουλάχιστον ε, 150 κενά, τουλάχιστον 120 να πούμε κενά ε, στη γενική αγωγή και πάνω από 50 στην ειδική αγωγή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι μέτρο προστασία από τον κορονοϊό. Ή όταν λέει το πρωτόκολλο ότι ένα τμήμα κλείνει όταν το 50 συν είναι ένα των μαθητών νοσήσει. Το Υπουργείο κάνει προσπάθεια ώστε να μειώσει τι ανάγκε, συμπτύσσοντα του μαθητέ τη παράλληλη στήριξη, οι οποίοι θα διδάσκονται ανά δύο ή ανά τρει. Γίνεται μια προσπάθεια να μην ζητηθούν καθηγητέ για να καλύψουν τι μαθησιακέ ανάγκε των παιδιών. Όπω επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, αυτέ οι τακτικέ κάθε άλλο παραβελτιώνουν το επίπεδο εκπαίδευση και όπου εφαρμόστηκαν, απέτυχαν παταγωδό. Στοχεύει στι απολύσει προσωπικού, στοχεύει στην προσαρμογή τη σχολική μονάδα στι επιταγέ τη αγορά, στο να έχουμε ένα αγοραίο σχολείο στην ουσία. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά ακόμα στα σχολεία που δεν έχουν καλυφθεί. Και το σημαντικό ατόπιμα της είναι ότι λειτουργεί με τοξική και ταξική συμπεριφορά.